Με 3 ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενίσχυσε το Επιμελητήριο Καβάλας το ειδικό γυμνάσιο Καβάλας, το οποίο λειτουργεί για πρώτη χρονιά στην πόλη μας, παραδίδοντάς τους στο διευθυντή του σχολείου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Θυμάστε ότι πριν από 2-3 διοικητικά συμβούλια είχαμε πάρει μία απόφαση να ενισχύσουμε το ειδικό γυμνάσιο, το οποίο για πρώτη χρονιά φέτος λειτουργεί στην Καβάλα. Είναι λοιπόν εδώ, είχαμε πάρει μια απόφαση να το βοηθήσουμε αγοράζοντας κάποιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ήρθαμε σε συνεννόηση με κάποιους γονείς και με τον διευθυντή, ο οποίος διευθυντής είναι σήμερα εδώ κοντά μας, να παραδώσουμε τους 3 υπολογιστές, δείχνοντας για ακόμα μια φορά το κοινωνικό έργο των επιχειρηματιών του νομού Καβάλας. Παραλαμβάνω, αυτό δεν είναι μόνο της διοίκησης, είναι όλων των επιχειρηματιών. Και στο επίπεδο που μπορούμε να βοηθήσουμε, θα βοηθάμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως θα δούμε και αργότερα για την οικονομική ενίσχυση φορέων και βέβαια ανάλογα με τα οικονομικά τα οποία έχουμε. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Άγγελος Τσατσούλης, ανακοίνωσε την εκτέλεση 5 τακτικών δρομολογίων πτήσεων τσάρτερ από τη Ρωσία προς το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος στη Χρυσούπολη Καβάλας. Σαν πρώτη ενέργεια, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας να έχουμε 5 τακτικές πτήσεις από μια χώρα της οποίας σαφώς και θέλουμε τον τουρισμό, σαφώς έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες και η δημοφέλεια και η περιφέρεια αλλά και το επιμελητήριο να προσελκύσουμε από αυτές τις αγορές, οι οποίες στην ουσία είναι και η ενδοχώρα της Βαλκανικής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε το τουριστικό κλίμα στην περιοχή μας. Προωθείτε μέσα από τα εργαλεία του Ομίλου, δηλαδή μέσα από τα 80 πρακτορία, αλλά και μέσα από την Ελληνέρ, δηλαδή μέσα στις πτήσεις της Ελληνέρ τους παίζει μια σύσταση, κατεβάστε το Greek Guide, το Greekomania για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στους προορισμούς σας. Συνεπώς, αφενός το προωθούμε μέσα από τα δικά μας εργαλεία, αφετέρου έχουμε ένα προβάδισμα ότι βγαίνουμε πρώτοι στην Google και στη Yandex. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Yandex είναι μια δημοφιλής ρωσόφωνη μηχανή αναζήτησης όπως είναι η Google. Έχουν και την Google τη ρώσικη, έχουν και τη Yandex. Είτε λοιπόν γνωρίζουν για την εφαρμογή Greekomania και θα μπουν μέσα να ψάξω ότι ψάχνω shopping στην Καβάλα, παπούτσια, ψάχνω νηφικό, ψάχνω, δηλαδή στοχευμένη αναζήτηση κι αν κάνουν, είτε θα μπουν μέσα από την Greekomania, είτε μπουν μέσα από την Google, από το κινητό τους, πάλι θα φτάσουν σε εμάς. Είναι έτσι, είμαστε έτσι πλαισιωμένοι ώστε να τους παρέχουμε την πληροφορία. Τώρα, η ταξιδιωτική οδηγή δεν γνωρίζω κατά πόσο έχετε την εμπειρία, αν τα καταστήματα τα βάζετε μέσα στους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι συνδέουν την επιχείρηση με τον καταναλωτή. Έχουν τη δυναμική να μετατρέπουν έναν δυνητικό τουρίστα σε πραγματικό, δηλαδή να κερδίζουν έναν τουρίστα και να τον μετατρέπουν σε πραγματικό. Να μην ξεχνάμε ότι η τουριστική επικοινωνία που πραγματοποιείται μέσα από μεικτά μέσα νοούμε ότι έχει να κάνει με βίντεο, με διαδίκτυο, με εικόνες, είναι αυτή που δημιουργεί και την αισθητηριακή εμπλοκή του καταναλωτή. Τον βάζει στην διαδικασία να ψάχνει μόνος του. Τώρα, στα πλαίσια σύστασης της ταυτότητας του προορισμού είναι σημαντικό να προσπαθούμε να τους σχηματίσουμε την υποσχόμενη εμπειρία, δηλαδή τι είναι αυτό που θα συναντήσουν στον προορισμό που θα έρθουνε.